σε αυτήν την εύσημον ευλογημένη εορταστική ημέρα που η Ευρύχου γιορτάζει τον προστάτην της, τον Άγιον της, το καύχημάν της, τον Όσιον και Θεοφόρον Πατέραν ημών Κυριακών, που όπως έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω οι ζωντανοί ευρυσιώτες πόσο αντιλαμβάνονται αυτήν τη δωρεάν, αυτόν το χάρισμα που τους άφησε εδώ ο Άγιος Κυριακός, τον Άγιον Τάφον του, τα Άγια Λειψανά του, την Αγία του εικόνα, αυτόν τον Αγιότατον Ναΐσχον, τον τόσο γεμάτο χάριν του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί που το αντιλαμβάνονται όμως οπωσδήποτε, είναι οι κεκοιμημένοι μας. Μεγάλη υπόθεση. Να ξαπλώσει το νεκρό σου σώμα δίπλα από τον τάφο και τα λείψανα ενός Αγίου. Τι νομίζετε πως θέλει ο άνθρωπος για να είναι άνθρωπος? Τι θέλει? Αγιότητα θέλει. Χάρη Θεού θέλει. Ενέργεια του Θεού θέλει ο άνθρωπος. Μόνον έτσι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Διαφορετικά είμαστε, όπως είπα και χθες που ήμουν στην Περιστερώνα για το μνημόσυνο του γέροντος Ευμενίου, είμαστε σαν τα ζώα που βλέπουν κάτω, προς το χώμα βλέπουν τα ζώα, το φαΐν τους βλέπουν και βλέπουν και εκεί που θα καταλήξουν. Ενώ εμείς μπαίνει το σώμα μέσα στο χώμα, δίπλα εδώ ειδικά στην Ευρύχου από έναν Άγιον όπως του μεγέθους του Οσίου Κυριακού, αλλά η ψυχή μας που δεν πεθαίνει, πόσο χαίρεται, πόσο συναγάλλεται, πόσο ωραίο πράγμα είναι να φύγουμε από αυτήν τη ζωή όποτε θέλει ο Θεός, το σώμα μας, το χωμάτινο, να θαυτεί δίπλα από τον Άγιον Κυριακόν και η ψυχή μας να είναι μαζί με την αθάνατον αγιασμένη ψυχή του Οσίου Κυριακού και όλων των Αγίων εις των ουρανών. Διότι στον ουρανό υπάρχει σχέσεις, υπάρχει κοινωνία, υπάρχει επικοινωνία των ψυχών. Και όταν λέμε ψυχές, είναι η συνείδηση του καθενός μας. Μόνον το σώμα πεθαίνει. Η συνείδηση μας δεν θα πεθάνει ποτέ. Αν έχουμε συνείδηση καλή, που συγχωρά δηλαδή εύκολα, που αγαπά, που ελεεί, που συμπονεί, που προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, που όποτε κάνουμε λάθη μετανιώνει η ψυχή, όσο γίνεται πιο γρήγορα και εξομολογείται, όποτε της δίδεται δυνατότητα, όταν υπάρχει τέτοια ψυχή μέσα στο χωμάτινο μας σώμα, τότε αυτή η ψυχή, αυτή η συνείδηση συνεχίζει να ζει. Αγαπάς αυτήν την επίγεια ζωή, θα αγαπά και στον ουρανό. Συμπονάς αυτήν τη ζωή, θα συμπονά και εκεί. Ελεάς αυτήν τη ζωή, θα ελεά και εκεί. Και μάλιστα λένε οι Άγιοι που έχουν εμπειρία της αθάνατης ζωής, ότι όσα αισθανόμαστε διά της συνειδήσεως σε αυτήν τη ζωή, θα τα αισθανόμεθα εκατονταπλάσια στην άλλη. Σκέψου δηλαδή να συνηθίσει η ψυχή μας να κατηγορεί. Και να το πάρουμε μαζί μας αυτό στην αιώνια ζωή.
αυτός που εσυνήθισε να κατηγορεί, αυτός που δεν θέλει να συγχωρεί, γιατί του έκανε κάποτε κάποιος κάτι και τον κατηγόρησε, είπε ένα λόγο εναντίον του, τον υποτίμησε. Παράπονα σε αυτήν τη ζωή, παράπονα στην άλλη. Αλλά στην άλλη, θα κάνεις τα παράπονα σου στον παράδεισο, θα τα κάνεις στην κόλαση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτόν να φροντίσουμε όλοι να ευθυγραμμίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Από όλη τη λειτουργία σήμερα που ήταν ωραιοτάτη και την αισθανθήκαμε και μας εξεκούρασε. Δεν μας εκούρασε η σημερινή λειτουργία. Όχι μόνο γιατί ήταν ωραίοι οι ψάλτες, η μουσική, οι παπάδες, ο δεσπότης, ο αδέσποτος που εμφανίστηκε στην Ευρύχου μετά από 2 μήνες. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι γιατί ό,τι εκάμαμε, ό,τι είπαμε, το έλεγε η καρδιά μας. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά, μπαίνει μες στην καρδιά. Έβγαινε από τη δική μας, έμπαινε μες στη δική σας. Όλοι το εζήσαμε αυτό το πράγμα. Είναι το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το μυστήριο του τελεταρχικού Αγίου Πνεύματος. Όμως αυτό που, όπως λένε οι πρωτινοί, έκατσε στην καρδιά μου σήμερα, ήταν κάτι πολύ γνωστό. Κάτι πολύ καθημερινό. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αυτό που λέμε στον Πατερημό. Μου έλεγε ο εχθές εορτάζων και κοιμημένος όσιος πατήρ ημών ευμένιος, να συνηθίσεις να λες το Πάτερ ημών αργά αργά μέσα στην καρδιά σου πολλές φορές την ημέρα. Χωρίς να ακούει ο διπλανός σου. Από μέσα σου. Μυστικά. Και το δεύτερο. Μάθε να το λες και συνεπτυγμένο. Δηλαδή από όλα τα πολλά λόγια που έχει το Πάτερ ημών, αν δείτε το κεντρικό του νόημα τι είναι. Πατέρα μου επουράνιε, είναι ευχή στο Θεό Πατέρα. Πώς έχουμε ευχές στον Χριστό, Χριστέ το φως του αληθινών, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, έχουμε και ευχές στο Θεό Πατέρα. Στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η λειτουργία όλη απευθύνεται στο Θεό Πατέρα. Όλες οι ευχές. Πλημμύας. Αυτή λοιπόν η ευχή που απευθύνεται στο Θεό Πατέρα μπορεί να τη λέτε τακτικά με λίγα λόγια. Και το νόημα να είναι το ίδιο με το Πάτερ ημών. Πατέρα μου επουράνιε, να το Θεό Πατέρα. Πατέρα μου επουράνιε, φανέρωσε το θέλημά σου επί της γης. Ή γεννηθεί το θέλημά σου επί της γης. Αν με ρωτάτε, είναι η πιο επίκαιρη προσευχή. Διότι τώρα ευάλθηκαν διάφοροι δαίμονες της παγκοσμιοποίησης, της νέας αταξίας, να επιβάλλουν το δικό τους θέλημα εις τον κόσμο. Ακόμη και αυτήν την αρρώστια του λεγόμενου κορονοϊού, που άλλοι τον λένε κοροδοϊόν, την εκμεταλλεύονται για να γεμίσουν τον κόσμο φόβο, να προκαλέσουν υποψία ότι θα μολυθεί ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία. Άκουσον, άκουσον. Αν θα κοινωνήσει από το ίδιο ποτήριο. Ευτυχώς που έχουμε έναν αρχιεπίσκοπο που είναι άντρας. Θέλει να σταθεί και να βάλει τα όρια. Τις κόκκινες γραμμές που λένε οι επίσημοι. Και τους είπεν όλα τα διαπραγματευόμαστε εκτός από το σώμα και το αίμα του Θεού μας. Μου το εδανίστηκε ο Θεός μας αυτόν τον σώμα από ποιον? Από την Παναγία. Για να νικήσει το θάνατο μας, την αμαρτία μας, τον διάβολο. Έναν τέτοιο σώμα θέλουμε να το κοινωνούμε τακτικά. Φτάνει να συγχωρούμε. Νηστείαν κατά δύναμη. Η προϋπόθεση μεγάλη είναι να μάθουμε να συγχωρούμε. Και τότε κοινωνούμε. Και να μετανοούμε. Τώρα ευάρθηκαν αυτόν το σώμα
να το δικάμουν ότι είναι υποψήφιον να μας δώσει αρρώστια. Αν είναι δυνατό, αυτό που μας δίδει ζωή είναι αιώνιο, να το υποψιαστώ ότι μπορεί να μου μεταδώσει αρρώστια. Συγγνώμη, όταν έτσι μερικοί από εσάς σκέφτονται, καλύτερα να μην κοινωνήσουν. Καλύτερα να μην έρθουν καν στη λειτουργία, να μείνουν έξω, έξω με τους τάφους. Ο Χριστός πάνω απ' όλα θέλει την πίστη μας. Αυτή η αρρώστια ήρθε για να δοκιμάσει την πίστη πρώτα και κύρια ημών των χριστιανών. Πρώτα ημών των παπάδων, Πάτερ Ιάκωβε και των Δεσποτάδων, και ύστερα των χριστιανών. Έτσι. Εδώσαμε όλοι οι εξετάσεις. Να ξαναδώσουμε. Τις είναι οι πρώτες εξετάσεις. Για να πάρουμε το ελεμέταρι. Έτσι. Μετά έχει intermediate και μετά έχει GC. Αυτές, και έχει κι άλλα λέει ο Μορφάκης. Λοιπόν, αυτές οι χρονιές θα είναι χρονιές εξετάσεων. Θα περνούμε μια ανάπαυλα, άλλες εξετάσεις. Άλλη ανάπαυλα, άλλες εξετάσεις. Οφείλω να σας τα πω. Ο καθένας να προσέξετε πάνω και κύρια τη σχέση σας με το σώμα και το αίμα του Χριστού, με τη Θεία Κοινωνία, με την προσκύνηση της εικόνας. Τώρα θα δω το Αντίδωρο. Στη Μητρόπολη μόρφου του Αντίδωρο δίδεται όπως το έδιδε ο Χρύσαρχος. Ο ειτυλημένος σε χαρτούθια. Όπως το έδιδε ο Μακάριος. Όπως το έδιδαν όλοι οι αρχιερείς της Κύπρου. Και όλοι οι παπάδες πρωτινοί. Έχουμε γιορτή, θα κάνουμε κόλληβο. Να αγιαστεί το κόλληβο. Και δια του αγιασμένου κολλήβου να αγιαστεί το στόμα μας. Έχουμε γιορτή, γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Κυριακός. Θα προσκυνήσω την εικόνα του. Και αν έχει και κανένα γέρο να τον αφήσω μπροστά να προσκυνήσει. Και ύστερα εγώ ο νεότερος. Αν έχω συχαμών ή λογισμούς, να μην προσκυνήσω. Ή πιστεύουμε, ή αν είμαστε ολιγόπιστοι, υπάρχει και αυτό. Δεν το κατηγορούμε, αλλά μην προκαλεί την πίστη του άλλου. Κάτσε πίσω-πίσω, κλάψε και πες, είμαι ολιγόπιστος, όχι να λέμε τους νόμους. Υπάρχουν νόμοι του Χριστού 2000 χρόνια. Υπερτερούν. Οι ναοί δεν πρέπει να κλείουν. Και χρωστούμε χάρητες στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου που επέμενε έστω και όταν έκλεισαν μερικοί σημέρες οι ναοί, οι λειτουργίες έστω με λίγους να γίνονται. Θέλω να ευχαριστήσω όσους στην Ευρύχου με τους καλούς σας ιερείς εβοηθήσετε να κρατηθεί η λειτουργία ζωντανή, ιδιαίτερως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όσοι εκοινωνούσατε, όσοι επροσκυνούσατε χωρίς φόβον και πάθος, να έχετε την ευχή μου. Σήμερα ακούσετε το Ευαγγέλιο, είναι επίκαιρο. Ένας τυφλός θέλει και αυτό να δει το φως του ήλιου. Άνθρωπος είναι. Και τι κάνει ο Χριστός? Ο Χριστός του έκαμε θαύμα με έναν τρόπο που αν το έκαμε σήμερα θα τον εβάζα φυλακή. Έφτισε. Χαμέ. Στο χώμα. Το χώμα ξέρετε πόσα μικρόβια έχει? Τα πιο πολλά. Και έπιασε το χώμα με το φτύμμα του. Ακούτε, το φτύμμα του Θεού. Αναγία μου. Εδώ κάνουμε ένα μάνα να κοινωνήσουμε μια κουταλιά νέμαντου. Λοιπόν, και εκείνον το χώμα το οποίο εσμνύχτηκε με το θεανθρώπινο σάλιον είχε τέτοια δύναμη, τέτοια ενέργεια φωτιστική που ανοιχτήκαν τα μάτια του εκγενετή τυφλού και ανέβλεψε. Και μετά ξεκίνησαν εκείνοι όλοι περίεργοι διάλογοι.
Λες και ήταν διάλογοι που έγιναν με καμιά υγειονομική υπηρεσία της εποχής μας. Έτσι. Βλέπετε, αυτή είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας αγιάζει την ύλη, και αν το κρασί, το μεταβάλλει το Πνεύμα του Άγιον σε αίμα Χριστού. Και αν το πρόσφορο που ζυμώσατε με τα ιδρωμένα σας χέρια, και το μεταβάλλει το Πνεύμα του Άγιον δια των ευχών μας σε σώμα Χριστού. Και αν το νερό, υδρογόνο διοξυγόνο, θα σου πει ο χημικός. Και τι το κάνει όταν το ευλογήσει με τον Τίμιο Σταυρόν? Αγιασμόν, και φεύγουν τα δαιμόνια. Όταν κάνουμε εξορκισμούς μυστικά σε ανθρώπους που έρχονται και δεν φωνάζουμε ούτε θέλουμε θεατές, να δείτε, μόλις πλησιάσει ο αγιασμός, ειδικά το φώτο, που ξέρουν ότι είναι το φώτο, φωνάζουν. Φύγε το ρε παγιοψήλε δεσπότη το νερό που έκαμες, μου λένε, την ημέρα το φώτο. Και ξεχωρίζουν ότι είναι αγιασμός το φώτο. Βλέπετε, ακόμη και το νερό γίνεται αγιασμός. Γιατί γίνονται όλα αυτά τα μυστήρια, αυτές οι μεταβολές, για να μεταβληθούμε εμείς. Οι σιδερόφρακτοι, οι πετροκάρδοι, οι σκληρόκαρδοι. Να πιστέψουμε λίγον, λίγον, λίγον περισσότερο. Έτσι. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας σε όλες αυτές τις εξετάσεις που εξεκίνησαν, και σας επαναλαμβάνω, θα συνεχιστούν. Ο Θεός έχει σχέδιο. Θέλει να ξεχωρίσει τα προβατάκια του ο Χριστός. Μπορείτε αύριο να δείτε μέσα στην εκκλησία της Ευρύχου νεολαία που δεν την υπολογίζετε, που δεν την επενδύζετε, όπως έλεγαμε, που ήταν η αμαρτωλή του χωριού, και οι θρήσκοι να είναι κλειδωμένοι στο σπίτι τους γιατί φοβούνται για την υγεία τους. Ακούετε? Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, θα έρθει η εποχή που ο Χριστός, για να βρει τους νέους ναύτες και κυβερνήτες της Εκκλησίας, θα αλλάξει το πλήρωμά της. Αισθάνομαι ότι αυτή η εποχή ξεκίνησε. Θα ήθελα το αγαπημένο μπίμνιο της Ευρύχου, που ζούμε 22 χρόνια μαζί, και μαζί με τον Άγιο Κυριακό περιμένω ότι να ζήσουμε αιώνια, όχι μόνο στον τη ζωή 50 χρόνια. Τι ωραία αύριο να πεθάνω και να πάω να έβρω το Χρύσαθο που με ευλόγησε όταν ήμουν έτσι μικρό παιδί, και είναι εδώ διπλαθαμμένος, να βρω την Μαλάμο, να βρω τον Μεταξά που έκαμε 1000 καλά μυστικά και δεν τα ξέρει κανένας, να βρω τη Χριστούλα, και να ζω μαζί τους όχι 50 χρόνια, αιώνια. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει τούτο? Είναι το συμφέρον μας να γίνουμε επιτέλους συμφεροντολόγοι, αλλά με την έννοια που θέλει η Εκκλησία, με την έννοια που μας εδίδαξαν οι Άγιοι, και ως σήμερον εορτάζουν Άγιος Όσιος Πατήρ ημών Κυριακός. Έτσι θα είμεθα συγχωριανοί του Αγίου Κυριακού, όχι μόνο τώρα που είμαστε στην Ευρύχου, συγχωριανοί και στις ουράνιες αυλές. Έτσι δεν λέει το απολυτικό του? Έτσι. Ο Θεός να μας αξιώσει. Ελάτε σιγά σιγά, διότι ο Γιάνκος μας δυσκολεύεται, να πάρετε αντίδωρο ατύλιχτο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και έντισε εν μνήμασιν ζωή χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Dios.